Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια επιχείρηση έρευνας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω την πλήρη ενημέρωση να την παίρνετε κατευθείαν από το Υπουργείο. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε από πάρα πολύ νωρίς και σας ενημερώσαμε νομίζω έγκαιρα. Είμαστε και με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και με τον αρχηγό του Ναυτικού εδώ, ακριβώς για να συντονίζουμε και όλα τα όπλα σε αυτή τη διαδικασία. Και σας λέω ότι μην βγάζετε συμπεράσματα γρήγορα. Θα σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, δηλαδή ακριβώς. Έτσι, προς το παρόν πρέπει να σας πω ότι και συλληπιτήρια δεν μπορώ να πω με μια έννοια, για να καταλάβετε, γιατί είμαστε στην εξέλιξη της έρευνας. Ο αντιπλήρχος, ο κύριος Βελετσιώτης, θα σας δώσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης και του τι έχει γίνει και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως και τα ονόματα και τις ιδιότητες των πολύ έμπειρων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου. Καλημέρα σας. Το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ του πολεμικού ναυτικού με τον αριθμό 28 συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση του αργίου στόλου, στην άσκηση Αστραπή 216, η οποία διεξαγόταν στην περιοχή στον νοτιοανατολικού Αιγαίου. Το ελικόπτερο απονιώθηκε από τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς και συμμετείχε σε τακτικό παίγνιο, σύνθεση εικόνας επιφανείας. Στις 2:45 υπήρξε απώλεια του ίχνους ραντάρ του ελικοπτέρου και απώλεια επικοινωνιών. Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία έρευνας και διάσωσης από τα διατηθέμενα μέσα του πολεμικού ναυτικού της περιοχής. Στις 4:40 εντοπίστηκε θερμικό ίχνος βορειοδυτικά της νήσου Κινάρου σε απόκρημνη περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται τμήματα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, της 301ης Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης Πολεμικής Αεροπορίας, ειδικά τμήματα αλεξιπτωτιστών του στρατού Ξηράς, καθώς και της ΕΜΑΚ του πυροσβεστικού σώματος. Στις 7:01 υπήρξε και οπτικός εντοπισμός τμήματων του ελικοπτέρου στην απόκρημνη περιοχή συνήσω Κίναρου. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τακτικό διοικητή εμπλώτων υπαρχηγό στόλου επί της φρεγάτας Πέτσε. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ως κυβερνήτης ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης, ως συγκυβερνήτης ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς και ως ναυτίλος ο ανθιπαστής Ελευθέριος Ευαγγέλου. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι τώρα. Ναι, ακούσαμε λοιπόν και το επιτελείο. Ανεβαίνει ο Αγιέθα. Σε λίγο να ακούσουμε και τον αρχηγό, παιδιά. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δήλωση για σωρούς. Κύριος Αποστολάκης. Αναστάσιος Τουλίτσης. Ξαναδίνει τα ονόματα ο πρόσφυγος. Υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς. Ανθιπαστής Ελευθέριος Ευαγγέλου. Έχει γίνει ενημέρωση των οικείων τους. Θέλω να σας ανακοινώσω το γεγονός, το έχει ανακοινωθεί ήδη. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, δεν μπορώ ακόμα να πω καν συλληπιτήρια στις οικογένειες, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα όλα τα κομμάτια του ελικοπτέρου. Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες στην περιοχή. Η περιοχή που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια είναι πάρα πολύ απόκριμνη. Οι ομάδες που είναι εκεί είναι οι πλέον ειδικές και κινητοποιηθήκαν πάρα πολύ γρήγορα. Πράγμα, ρε, παιδιά, τώρα, με συγχωρείτε. Γίνεται προσπάθεια όλοι μαζί συνδυασμένα να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και θα σας κρατάμε ενήμερους. Μάλιστα. Για ό,τι προκύψει. Νομίζω ότι αν έχει καμία ερώτηση αυτή τη στιγμή, μπορώ να απαντήσω. Έχει καταλάβει κανείς τι έγινε, ρε παιδιά. Βρέθηκαν οι άνθρωποι. Πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Για μισό λεπτό. Όλα ανοιχτά είναι. Γιατί ρωτούν οι συνάδελφοι. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτα. Φαίνεται πάντως κάποιο πρόβλημα που. Για να σας απαντήσω ακριβώς, θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό. Κύριε Αρχηγέ. Επειδή ήταν σε άσκηση
βρίσκονταν σε σιγεία συρμάτου ή υπήρξε κάποια επικοινωνία με το πλοίο, μήπως τυχόν είχε απώλεια ύψους, ανέφερε κάτι ο συγκυβερνήτης. Τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού όταν επιχειρούν από τα πλοία είναι υπό το θετικό έλεγχο των πλοίων. Παρακολουθούνται συνέχεια. Μπορεί να υπάρχει στιγμιαία κάποια σιγεία συρμάτου για λόγους της τακτικής άσκησης, αλλά τα δίχτυα ασφαλείας και κινδύνου είναι ενεργοποιημένα. Παρακολουθείται λοιπόν το ελικόπτερο και παράλληλα χάθηκε και η επαφή από το ραντάρ και η επαφή επικοινωνιών. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα από την πλευρά του ελικόπτερου, δεν είχαμε κανένα σημάδι, καμία ένδειξη ότι κάποιος κίνδυνος υπάρχει. Να ρωτήσω για τις καιρικές συνθήκες και για τις δυνατότητες πτήσης των ελικόπτερων αυτών το βράδυ. Τα ελικόπτερα αυτά, οι δυνατότητες πτήσεων είναι εξαιρετικές, είναι οι καλύτερες. Συνήθως οι πιο πολλές επιχειρήσεις που γίνονται βράδυ. Οι καιρικές συνθήκες ήταν κανονικές. Ο καιρός δηλαδή ήταν νοτιοδυτικός, 5 με 6 μποφόρ. Και το ύψος κύματος ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο. Είναι πολύ φυσιολογικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις του ναυτικού. Αρχηγέ, να μας δώσετε και μια εξήγηση για την τουρκική νότα, τι συνέβη, κάποια διευκρίνηση που δόθηκε. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία της έρευνας διάσωσης και πριν ξεκινήσει, προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλα τα μέσα της περιοχής και το ΕΞΕΔ, εκδόθηκε νότα από τις ελληνικές αρχές. Στις 4 και 5. Πάνω σε αυτή την νότα βασίστηκαν οι τουρκικές αρχές και εξέδωσαν άλλη μία νότα στη συνέχεια, στην οποία ζήτησαν ότι όσοι κινούνται στην περιοχή και λαμβάνουν μέρος σε αυτή την επιχείρηση να απευθύνονται στις τουρκικές αρχές. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Ρωτήσω κάτι, κύριε Αρχηγέ. Γιατί δεν λέτε επισήμως ότι... γιατί θεωρείτε αγνοούμενους ακόμα και δεν λέτε... Γιατί δεν τους έχουμε βρει. Αυτό είναι η είδηση. Όταν θα τους βρούμε θα μπορούμε να ανακοινώσουμε οτιδήποτε. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος... Μια ώρα να ρωτήσουμε την είδηση. Ναι, χωρίς να δίνουμε ελπίδες, αν δεν τους βρούμε να πούμε... Λογικό είναι αυτό. Ακριβώς. Ναι, αλλά πες το, από την αρχή ξεκινάς. Τόσο χρόνο έχουμε, παιδιά. Θέλετε να κλείσουμε, παιδιά, δεν έχουμε άλλο τίποτα να πούμε. Θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει το εντοπίστηκε θερμικό ύπνος. Το ύψος του ελικοπτέρου ήταν γύρω στα 390 πόδια. Γύρω στα 400 πόδια από τα στοιχεία που έχουμε. 120 μέτρα. Το θερμικό ίχνος που σας είπε είναι το ίχνος που εντόπισε η κάμερα του ελικοπτέρου σηκώθηκε, που σηκώθηκε για την έρευνα διάσωση και του Super Puma το οποίο προσέγγισε στην περιοχή. Θερμική κάμερα. Παρακαλώ. Είναι συνήθις διαδικασία που πρακτική να γίνονται ασκήσεις μυθερινές. Βεβαίως. Ναι, όλες οι ασκήσεις γίνονται, τις πιο πολλές ασκήσεις και τα περισσότερα αντικείμενα γίνονται νύχτα.